Κύριε Περιφερειάρχα, λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα θέλαμε να σας πούμε, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω σε τι φάση βρίσκεται η τουριστική έτσι, οργάνωση για την προβολή μας όσον αφορά την πρώτη έκθεση στο Τελαβίβ. Έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Μιλωνά να μας πει περισσότερα. Αλλά πραγματικά είναι αξιόλογη η προσπάθεια που κάνετε για την επόμενη έκθεση στην Αυστραλία και πρέπει να σας πούμε πραγματικά συγχαρητήρια γι' αυτό. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να διαχειριστούμε τους σπόρους όσο μπορούμε προσεκτικά. Η περιφέρεια θα συμμετέχει σε όσες περισσότερες εκθέσεις. Έχουμε δηλώσει αρκετές από αυτές που συμμετέχει και ο ΕΟΤ, γιατί και εκεί πληρώνουμε. Mm. Και όπου εκτιμάται σε συνεννόηση με τους αγαπητούς αντιπεριφερειάρχες και τον τομέα του τουρισμού της περιφέρειας, συμμετέχουμε. Mm. Είναι και αυτό μια παρουσία, παράλληλες με δράσεις που δίνουμε τη συμμετοχή μας, είναι ορατή η παρουσία της χώρας μας και της περιφερειάς μας και με ιδιαιτερότητες σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νησί που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τη δική της πελατεία. Είναι μια δύσκολη εποχή και μια δύσκολη περίοδος που είναι πολύ συγκρατημένα τα μηνύματα για πολλούς λόγους που ευελπιστώ να τα καταφέρουμε για να ξεπεραστούν. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνά... Βέβαια το θέμα της γενικότερης κατάστασης στην οικονομία ακούγονται, βλέπετε τάσεις από τη μία να προχωρήσουμε όσο μπορούμε πιο οργανωμένα και συμβαστικά, από την άλλη η κατάσταση οδηγεί όλο και περισσότερους στη φτώχεια και μια ανατροπή αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και δεν μας μένει παρά να κοιτάξουμε το περιβάλλον μας, να το διατηρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Και να επανέλθει και ο κόσμος στο νοικοκύρεμα να περιορίσει τις δαπάνες σου και πρώτα το κράτος βέβαια και τις πατάλες. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή σήμερα ο ελληνικός λαός πληρώνει μεγάλο τίμημα, κάποιοι οι οποίοι έτσι φάνηκαν απειλήσμονες και ασυνεπείς καθήκον τους και παραμένουν ατιμόρυτοι, γιατί η αποκατάσταση του δικαίου ενοχλεί τους πολίτες που χωρίς ευθύνη τους ιδιαίτερη έχουν οδηγηθεί σήμερα εδώ. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Σπύρου και κύριε Μιλωνά, ότι η προβολή των Ιωνίων σε μια ήπειρος όπως είναι η Οκεανία, η Αυστραλία, είναι πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, η προβολή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ είναι γνωστό, αλλά θα φτάσουμε πολύ δυναμικά, πιστεύω, και μέχρι εκεί. Θα περάσουμε, θέλω να πω ότι ήδη η προβολή είναι σημαντική. Βρισκόμαστε, κύριε Μιλωνά, σε οργασμό προετοιμασίας για τις εκθέσεις. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε, κυρία Καλαμαρά, χρόνια τώρα, τόσο και εγώ και σαν δήμαρχος, αλλά και σαν πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου. Ναι. Και βλέποντας πραγματικά η κατάσταση και περίπου πού πηγαίνει, έλεγα πάντα ότι πρέπει να στραφούμε και σε νέες αγορές. Παραδοσιακά Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία κτλ. Στέρεψαν αυτές οι αγορές. Για πολλούς λόγους, και για ιστορικούς, και για πολιτισμικούς, και για πολιτιστικούς κτλ. Έπρεπε ήδη να είχαμε στραφεί σε αυτές τις νέες αγορές. Νέες εννοώ για τη Ζάκυνθο ή για την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Και δυναμικές, κύριε Μιλωνά. Και δυναμικές. Mm. Παραδείγματος χάρη το Ισραήλ έπρεπε να το είχαμε χτυπήσει με την καλή έννοια πριν από πολλά χρόνια, καθότι σαν Ζάκυνθος μας συνδέουν πάρα πολλά. Αυστραλία, επίσης έχουμε δεσμούς. Η ομογένεια των Ιωνίων στην Αυστραλία είναι μεγάλη. Αυτούς και μόνο αν είχαμε εκμεταλλευτεί τόσα χρόνια με την καλή έννοια πάντα λέξη εκμετάλλευση, ίσως τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά. Όπως και οι αγορές της Ρωσίας. Τα τελευταία χρόνια στραφήκαμε σε αυτή. Ας δούμε λίγο το παράδειγμα της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, πόσα έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια με την επιμονή στην αγορά την τουριστική που λέγεται Ρωσία. Εμείς δυστυχώς δεν το είχαμε πράξει. Το τελευταίο όμως διάστημα πραγματικά μεθοδευμένα και πάντα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας πάντα με τους Δήμους, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, με το επιμελητήρια, με τους συλλόγους ξενοδόχων και η περιφέρεια βασικά μέσω ΕΤΗΝ και με λίγα χρήματα. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Καλαμαρά. Ίσως ο κόσμος ο πολίτης να μην το ξέρει, αλλά πρέπει να μαθαίνει την πραγματικότητα. Η οποία λέει το 2009, η κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση είχε δικό της ξεχωριστό προϋπολογισμό για τουριστική προβολή. Η οποία έπαιρνε χρήματα μέσω ΕΟΤ. Και μιλάμε για τη Ζάκυνθο περίπου της τάξης των 300-500.000 ευρώ. Σήμερα αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν ούτε στα όνειρά μας, δεν υπάρχουν καθόλου. Μηδέν.
Άρα θα πληρώνουμε το νέο του. Ακριβώς. Αντιθέτως, συμβάλλουμε από λίγα χρήματα και από τροποποιήσεις προϋπολογισμών και τεχνικών προγραμμάτων να βάλουμε στην τουριστική προβολή. Mm-hmm. 20.000, 30.000, 50.000 και με παζάρια, να το πω ζακινθινά, για να κερδίσουμε καλύτερες τιμές όπου πάμε. Και δυστυχώς, όχι ευχαριστώ. Ευχαριστώ δεν πρέπει να πει κανένα σε κανένα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δράσουμε και να πράξουμε έτσι. Υπάρχουν κάποιοι και κάποιοι ωραίοι αυτόκλητοι σωτήρες των τελευταίων χρόνων που μας εγκαλούν ότι δίθε πάει ο Σπύρο, ο Μιλωνάς και οποιοδήποτε άλλο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και κάνουν τουρισμό με χρήματα του ελληνικού λαού. Ναι, άμα δεν είναι έτσι πράγμα. Και το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως, ναι. Ξέρετε πόσα παίρνει ο κάθε περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος εάν παραστεί σε μια έκθεση στο εξωτερικό? Πείτε μας. Περίπου 40 ευρώ ημερησίως. Μάλιστα. Περίπου 40 ευρώ ημερησίως. Mm. Ξέρετε πόσο στοιχίζει η παραμονή και ένας καφές στη Γαλλία, στη Ρωσία ή στη Γερμανία? Φαντάζομαι πολύ, πολύ περισσότερα. Σίγουρα, ναι. Βάζει και από την τσέπη του. Και αυτά τα 40 ευρώ ή 50, αν θα πάρει η κυρία Καλαμαρά, θα τα πάρει μετά από 4-5 μήνες. Πάντως το μόνο άγιε σίγουρο... χρηματοδοτεί ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες. Βέβαια, εγώ δεν έχω πάει μέχρι τώρα πουθενά. Ούτε και οι άλλοι αντιπεριφερειάρχες. Mm. Άραγε χρηματοδοτούμε από την τσέπη μας. Και είμαστε, να μην το πω παιδιά, γιατί δεν είμαστε πλέον παιδιά, είμαστε όριμοι άνθρωποι, είμαστε ένα κομμάτι από εσά. Δεν είναι κανένας βιομήχανος από εμάς. Μισθωτοί είμαστε κι εμείς. Μάλιστα. Μα άλλωστε η παρουσία του κυρίου Περιφερειάρχη, η δική σας. Νομίζω ότι επιβάλλεται. Έτσι. Επιβάλλεται και μέσω των δημοσίων σχέσεων και μόνων που δημιουργούνται. Γιατί αυτή η εσωστρέφεια και η μεμψημυρία που μας κατατρώει τα σωτικά μας στην Ελλάδα τόσα χρόνια, στην Ευρώπη ή στην Αμερική ή στην Αυστραλία, δεν το έχουν. Και θέλουν μία επίσημη αποστολή που θα συναντήσεις σε κάποια χώρα του εξωτερικού να είναι σε υψηλό, σε εισαγωγικά η λέξη, υψηλό επίπεδο η συνάντηση με την αποστολή την ελληνική.